αυτοδιοικητική συζήτηση τώρα. Και όχι μόνο αυτοδιοικητική. Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Με τον κύριο Αχλαδιανάκη, τον κύριο Μανώλη Αχλαδιανάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου, με την παράταξη Ηράκλειο 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ για να συζητήσουμε για τα αυτοδιοικητικά πράγματα στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτοδιοικητικά όμως, τα οποία η κυρία Αχλαδιανάκη θα ήθελα να τα συνδέσουμε και με την κοινωνική πολιτική, λόγω και της ιδιότητάς σας ως πρόεδρος των Τριτέκνων Ηρακλείου. Ασκεί η αυτοδιοίκηση η κοινωνική πολιτική, ή τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε να ασκεί? Ξέρετε, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεχαστεί παντελώς και από την κεντρική εξουσία, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, για να γίνω σαφέστερος, αν αυτή τη στιγμή δεν εξαλείψουμε τη φτώχεια, που είναι η μάστιγα των τελευταίων δεκαετιών, αν δεν σταματήσουν τα σίτια, αν αυτή τη στιγμή δεν γίνουν παρεμβάσεις τέτοιες κοινωνικά που να διορθώσουν τα κακόσκημενα της τελευταίας δεκαετίας, για ποια κοινωνική πολιτική μπορούμε να μιλάμε? Δηλαδή σήμερα νομίζω ότι στη θέση της κοινωνικής πολιτικής είναι κάποια επιδόματα φτώχειας και παράλληλα ατέλειωτες σουρές συσιτίων από την Εκκλησία μέχρι το Δήμο, μέχρι το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που μοιράζει στην ουσία ελάχιστα πράγματα, ρύζια και μακαρόνια. Θεωρώ ότι η κοινωνική πολιτική σε κεντρικό επίπεδο δεν ασκεί αυτό που θα έπρεπε προκειμένου να ανασάνει ο Έλληνας που δεινοπαθεί. Ποιος ο ρόλος λοιπόν της αυτοδιοίκησης? Μια αυτοδιοίκηση η οποία όταν είναι πρώτου βαθμού, όπως είναι ο Δήμος, ο προκειμένου Δήμος Ηρακλείου, τι πρέπει να κάνει, είτε υπό τη μορφή πιέσεων που πρέπει να ασκήσει προς το κεντρικό κράτος, είτε υπό τη μορφή της υποστήριξης, μέχρι να διορθωθούν τα πράγματα, κύριε Αχλαδιανάκη? Θα το πω έτσι. Θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό, που πραγματικά θα δώσει τη δυνατότητα καταρχήν στη μάνα που γιορτάζει μεθαύριο να γεννήσει παιδιά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν θέσεις για τα παιδιά που γεννιούνται στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς. Βέβαια. Είναι ένα θέμα που θα το παλέψω εγώ προσωπικά, γι' αυτό ζητώ και τη στήριξη της κοινωνίας με όλες μου τις δυνάμεις. Ήδη το έχω κάνει σε κεντρικό επίπεδο πανελλαδικά. Θα το κάνω και τοπικά, προκειμένου καμία μάνα να μην έχει το πρόβλημα ή αυτό το βραχνά, αν θέλετε, τι θα κάνει το παιδί της για να πάει στη δουλειά. Γιατί, όπως ξέρετε, μετά τη χειραφέτηση της γυναίκας, είναι υποχρεωμένο το κράτος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Και για να το κάνω και πιο σαφές, επειδή είμαι στην Επιτροπή του Δήμου, είχα θέσει στο σημερινό δήμαρχο το ερώτημα, όταν μείνανε χιλιάδες παιδιά έξω από παιδικούς σταθμούς, να μου εξηγήσει γιατί σε μια πόλη που θεωρητικά το κατακεφαλήν εισόδημα συγκριτικά με όλη την Ελλάδα είναι υψηλότερο, να μην μπορεί με τα έσοδα που έχει να δημιουργήσει παιδικούς σταθμούς. Αιτιολογήθηκαν ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες για να κατασκευάσουν παιδικούς σταθμούς. Και εγώ τους είπα το εξής: γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνει ένας ιδιώτης? Δόξα τω Θεώ, έχουμε κτίρια. Έχουμε τη στήριξη όπως διατείνεται το Υπουργείο ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο συγκριτικά με τον ιδιώτη να έρθει ο Δήμος και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, μιλάμε για ποιοτική ζωή και μιλάμε για πολιτισμό. Μα μπορεί να υπάρξει πολιτισμός όταν αυτή τη στιγμή τα παιδάκια δεν βρίσκουν θέση? Μπορεί να υπάρξει πολιτισμός όταν αυτή τη στιγμή τα πάρκα του Ηρακλείου είναι σε ένα κακό χάλι? Δεν ξέρω αν περπατάτε στα πάρκα. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, πραγματικά σας λέω, την τελευταία πενταετία να έχουν ερημοποιηθεί τα πάντα. Σας θυμίζω το παραλιακό μέτωπο, εκεί που είχαμε φτιάξει και είχαμε φυτέψει στην ουσία, γιατί διετέλεσε αντιδήμαρχος Πρασίνου, όπως θυμάστε. Βεβαίως. Και όλα αυτά έχουν εγκαταληφθεί στη μοίρα τους. Δηλαδή, ενώ κάναμε ένα πνεύμονα στο Ηράκλειο που θέλαμε να ανασάνουμε και να περπατήσουμε κτλ., δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα σήμερα. Ο ένας φοίνικας μετά τον άλλον ξεραίνεται. Τα φυτά που είχαμε βάλει έχουν εξαφανιστεί. Άρα, μιλάμε για κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος πρέπει να συνδέεται με τον πολιτισμό. Αν θα συμφωνήσω, γιατί αυτό, και θα βάλω και άλλη μία παράμετρο, ότι έχει να κάνει με τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κινητικά προβλήματα, ή ακόμα και τη μητέρα
η οποία έχει ένα καροτσάκι και πάει το παιδί της βόλτα και δεν έχει πρόσβαση. Δεν έχει εύκολη πρόσβαση. Θα πρέπει να σηκώσει το καροτσάκι και αν τη μητέρα μπορεί να το κάνει, θα ταλαιπωρηθεί, θα το κάνει. Ένα άτομο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα κινητικό και θέλω να μπει σε αυτή την αυτοδιοικητική συζήτηση έντονα αυτό το κομμάτι των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά μόνοι τους. Και αυτό δεν είναι πολιτισμός. Να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί τυχαίνει να έχω φίλο ένα εξαιρετή τυφλό, τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, τον οποίο έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές. Και θα είναι μαζί μας την Κυριακή που θα συζητήσουμε μετά για το συνέδριο που έχουμε. Και ο άνθρωπος πολλές φορές αναρωτιέται πώς να περπατήσει στους δρόμους του Ηρακλείου με την έννοια ότι το μπαστούνι δεν βοηθά. Γιατί δεν υπάρχουν. Ή και αν υπάρχουν, εμποδίζονται είτε από ασυνείδητους που αφήνουν τα αυτοκίνητα τους πάνω, είτε από κακοτεχνίες που έχουν γίνει στο Ηράκλειο. Να σας πω ότι τιμά το ψηφοδέλτιο μας ο Μαυροματάκης ο Νίκος. Εξαίρετος. Με τον οποίο το τελευταίο διάστημα περιδιαβαίνουμε το Ηράκλειο. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να σηκώσεις το καρότσι για να το βάλεις πάνω. Να μιλήσουμε για τους κοφάλαλους. Που δεν έχουν καμία προσβασιμότητα μέσα στις υπηρεσίες, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να μιλήσουν μαζί τους. Που θα πρέπει επιτέλους σε μια κοινωνία που αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού, τόσοι είναι οι ανάπηροι στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουμε μια άλλη προοπτική και μια άλλη τακτική, να το πω έτσι απλά, στα θέματα που άπτονται των Δήμων. Και άλλες προτεραιότητες, κύριε Χλαδιανάκη, γιατί το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε όλοι. Λέμε ότι όλοι ναι, υπάρχει το πρόβλημα. Το θέμα είναι ψηλά στις δικές σας προτεραιότητες, στις προτεραιότητες του συνδυασμού σας, το να λύσετε αυτά τα ζητήματα την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Γι' αυτό, αν διαβάσετε το πρόγραμμα, μιλάει για την προσβασιμότητα του κάθε πολίτη. Και ξέρετε, ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημότες είναι το πώς θα πάνε στην υπηρεσία και θα βρούνε λύση στο πρόβλημά τους. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Άρα θα πρέπει πραγματικά να χτύψουμε στον πολίτη, γι' αυτό και αν δείτε Ηράκλειο 375 με επίκεντρο τον άνθρωπο. Όλα θα κινηθούν γύρω από αυτό και δεν θα παραβλέψουμε τα έργα, αλλά πάνω απ' όλα θα θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια προσβάσιμη πόλη σε όλες τις κατηγορίες των πολιτών και δει στις ευπαθείς ομάδες. Μια πόλη που θα στηρίζει τη γυναίκα. Μια πόλη που δεν θα σε κουράζει, μια πόλη που θα αναδείξει τα μνημεία, μια πόλη που θα τη χαιρόμαστε εμείς που ζούμε εδώ και θα τη ζηλεύουν όλοι οι επισκέπτες. Αυτό είναι ένα όραμα που νομίζω ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, γιατί η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα του επικεφαλής του Γιάννη του Κουράκη έχει αφήσει αποτύπωμα τα προηγούμενα χρόνια. Αν κλείσουμε τα μάτια και δούμε αυτή την τελευταία πενταετία, τι έχουμε να δούμε μπροστά μας? Ένα δρόμο στην πλατεία Δικαιοσύνης, στην πλατεία, συγγνώμη, Ελευθερίας, με το δρόμο την οδό στη Δικαιοσύνης, ο οποίος από το Μάιο πέρυσι που ξεκίνησε δεν έχει τελειώσει ακόμα τώρα. Δύο τουριστικές σεζόν χαθήκανε από αναποτελεσματικότητα, κατά την άποψή μου, όλων αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, η αυτοδιοικητική συζήτηση έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς κρατάμε και τις δεσμεύσεις που δίνεται όλοι οι υποψήφοι, οι οποίοι περνάτε και από εδώ και από την εκπομπή. Φυσικά, με γνώμονα την ουσιαστική κριτική προς όφελος των δημοτών και των πολιτών. Θέλω όμως να πάμε λίγο και στο κομμάτι των τριτέκνων, γιατί έχετε ευχάριστα νέα για ένα νέο ιδιόκτητο κτίριο για τους τρίτεκνους και θέλω να μου μιλήσετε και για αυτά τα εγγένεια τα οποία έχω μπροστά μου. Είναι σε λίγες ημέρες, 12 Μαΐου, έτσι? Ακριβώς. Και καθόλου τυχαία ημερομηνία, νομίζω. Πριν από σε αυτό το θέμα, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, θέλω να συμπληρώσω ότι αν κανείς μελετήσει το πρόγραμμα και δει τις 5 εμβληματικές προτάσεις που γίνονται, που είναι το πάρκο της Κνωσού, που θα ξεκινήσει από τον Πεντεβή και θα καταλήγει, θα τελειώνει στη Φορτέτσα και θα αγκαλιάζει την Κνωσό, ένα μνημείο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα. Θα πάμε στους υδάτινους πόρους. Υπάρχει μια πρόταση το πώς θα υπάρχει επάρκεια για το νερό πάντα. Δεν θα ξαναδιψάσει το Ηράκλειο. Η ανάδειξη των μνημείων. Έχουμε τόσα μνημεία, αλλά όλα αυτά δεν έχουν αναδειχθεί ακόμα. Τα τείχη μας είναι τα μεγαλύτερα τείχη στη Μεσόγειο. Η Μαρίνα με το Παγκρίτιο. Και τελευταία το αεροδρόμιο που άκουσα πριν, που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο, αν και εφόσον μετακινηθεί το αεροδρόμιο, για να μην καταλήξει αυτό να είναι όπως το ελληνικό.
Πάω λοιπόν στο ερώτημά σας και σας λέω ότι πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι αυτές τις μέρες, γιατί ένα όραμα δεκαετίας περίπου από τότε που ξεκίνησε ο Σύλλογος υλοποιείται την Κυριακή. Mm-hmm. Θα εγγενιάσουμε το κτίριό μας, το οποίο θα στεγάσει πολλές δραστηριότητες. Δεν θα είναι ένα κτίριο όπως νομίζουν ορισμένοι που θα έχουμε γραφεία. Σε αυτό το κτίριο πρέπει να κάνουμε και να λειτουργήσουμε σχολή γονέων που θα είναι επωφελία όλων των νέων ζευγαριών που θα μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους αφού ενημερωθούν το πώς. Γιατί ξέρετε, η σχολή γονέων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι έχετε ασχοληθεί και γνωρίζετε πόσο μεγάλη είναι η αναγκαιότητα. Θα δημιουργήσουμε πάρα πολλές ημερίδες για το bullying, για την κυκλοφοριακή αγωγή. Θα έχουμε ιατρικά θέματα που θα πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και παράλληλα υπάρχει ένα project, αν θέλετε, το οποίο ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί και θα έχει σχέση με και κατάρτιση. Σε αυτό βέβαια είναι ένα... Πλούσιες δράσεις, λοιπόν. Ακριβώς. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό το κτίριο φτιάχτηκε με τη συνδρομή των μελών. Mm-hmm. Δηλαδή, με αυτό το κοσάρικο που πληρώνουμε σε αιτήσια βάση, αυτά μαζεύαμε... Αγοράσαμε το οικόπεδο και οικοδομήσαμε και από ό,τι είδατε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο έργο. Εδώ λοιπόν ισχύει η ρίση των παλιών που λέγανε φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Και παράλληλα κανένα λεπτό ή κανένα ευρώ να μην πηγαίνει χαμένο. Γιατί έχουμε τεράστιες δυνατότητες αλλά τις σπαταλούμε ασκόπως. Mm-hmm. Την Κυριακή λοιπόν, 10:30 το πρωί, έχουμε καλεσμένο στο επιμελητήριο τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον εργατολόγο, για να μιλήσει για το συνταξιοδοτικό, τη Φέιτη Μαγκαντάση από το Ινστιτούτο Διανέωσης από την Αθήνα, που ασχολείται με δημογραφικό υπογεννητικότητα, ο Μιχάλης Βαμιαδάκης, ο υπεύθυνος τουρισμού, ο οποίος θα συνδέσει τον τουρισμό, την ανάπτυξη με την υπογεννητικότητα, ναι. Γιατί ξέρετε, για να αλλάξει ρούη η ιστορία όσον αφορά τις γεννήσεις πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Και μετά, αφού τελειώσουμε περίπου στις μία, θα κάνει παρέμβαση καταρχήν ο Βαγγέλης Σαβουλάς. Και έχουμε και αντιπροσωπεία από την Κύπρο, από την Ομοσπονδία της Κύπρου με τον κύριο Κασίμη. Μετά θα μετακινηθούμε στο κτίριό μας, θα κάνουμε τα εγγένεια και είστε όλοι προσκεκλημένοι και καλούμε τους Ηρακλειώτες να το αγαπήσουν, όπως και προσωπικά καλώ τον καθένα να με εμπιστευτεί και να είναι σίγουρος ότι θα δουλέψω όσο και όσο πρέπει προκειμένου να δούμε την πόλη μας ομορφότερη. Και να αποκτήσουν και τουλάχιστον τρία παιδιά για να μπορούν να γίνουν μέλη του συλλόγου. Εκτονώνω κάνε φίλε αυτό για να μπορεί η Ελλάδα να ελπίζει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και να είστε σίγουροι, με γνωρίζετε, θα κάνω αυτό που πρέπει. Να είστε καλά, κύριε Χλαδιανάκη. Ευχαριστώ πολύ.